τι κάνεις εδώ. Αυτά που λένε ρε κουμπάρι, τι θέλουν, θέλουν να ακούμε φύγουμε και από την ΟΚ. Για πες μου. Θέλουνε. Ας κάνουν μια πόρτα, είναι αυτή. Να κάνουν δημοψήφισμα, τι θέλετε, Ευρώπη. Ας κάνουν. Να δούμε τι θα πει, ας το πούνε. Ένα χίλιες φορές θα φύγουμε. Διότι αν δεν γίνει κάλπη, αυτά εδώ είναι παραμύθια. Ποιος θα πάρει. Ποιος θα πάρει. Αντώνη, κόψε άλλο τίποτα, δεν είναι να κόψουν. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Τι θα κάνουμε. Ας κάνει δημοψήφισμα, γιατί δεν κάνει. Ας κάνει. Γιατί δεν κάνει δημοψήφισμα. Για ποιο πράγμα. Για το ναι ή το όχι. Αν θέλουμε το μνημόνιο ή όχι. Το μνημόνιο. Ναι. Άμα σε πει ότι θέλεις Ευρώπη, τι θα κάνεις. Δεν θέλω εγώ την Ευρώπη στο κάτω. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρώπη, άλλο το μνημόνιο. Συμπορία το λες, δεν θέλεις. Εγώ δεν θέλω την Ευρώπη. Άλλο Ευρώπη, άλλο μνημόνιο. Μην το περιμένεις. Συμπορία μην θέλεις. Και άλλο σύμπρακο. Ο συμπορία μην θέλεις την Ευρώπη. Άλλος κάνεις. Άλλο Ευρώπη και άλλο σύμπρακο, αγόρι μου. Μην το περιμένεις. Ναι, εσύ το περιμένεις. Η Ευρώπη τι μας έκανε. Μας χρέωσε μέχρι εδώ πάνω. Η Ευρώπη δεν σε χρέωσε. Η Ευρώπη σε χρέωσε. Η Ευρώπη με χρέωσε. Αυτοί που τα τρώγανε θα σε χρέωσαν. Ω, μπράβο. Πήγε κανένας φυλακή από αυτούς. Πήγε κανένας φυλακή από αυτούς. Εσύ πάρε ένα πακέτο τσιγάρα από ένα περίπτερο, θα σε έχουν και πρώτη κορνίζα στην εφημερίδα. Ο κλέφτης και ο ολοποδίτης και έκλεψε από το περίπτερο και έκαναν φυλακή τον Πούση, το έκλεψε. Όποιος και να είναι. Ό,τι χρώμα και να έχει. Τα φάγανε αυτοί και τα πληρώνουμε εμείς. Βγήκε κι άλλος ο ξύπνιος, ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Με ποιον τα φάγαμε, ξύπνιε. Δεν μου λες, Εξάδελφε, μαζί δεν τα φάγαμε. Πώς ήταν, εγώ και εσύ τα φάγαμε, ναι. Όχι εγώ και εσύ. Ναι. Υπήρχαν άλλοι επιτίδιοι που φάγανε. Ποιοι. Δεν φάγανε. Ποιος. Ο ομοιήτο. Θα ξεκινήσω. Ο ομοιήτο. Θα ξεκινήσω από τους αγρότες. Ποιος. Από τους αγρότες θα ξεκινήσω. Ο αγρότης τι έφαγε. Δεν φάγανε. Τι λέμε τώρα δεν φάγανε. Δεν φάγανε. Γιατί με τους που δεν τους δικαιούνταν τα παίρνουν. Δεν φάγανε. Δεν αγοράει αυτός. Ο αγρότης έφαγε το τόσο. Όπως λέει και ο αγρότης έφαγε το τόσο. Εσύ μπορεί να μην έφαγε. Δεν είναι μια σένα βρήκες. Για σένα και για πέρα μην μιλά. Μιλά για τους καρχαρίες. Τι, μαζί τα φάγαμε όταν είπε ο Πάγκαλος, δεν εννοούσε ούτε τον αγρότη, ούτε τον εργάτη, ούτε τον συνταξιούχο. Και τα δέντρα πριν πέρναν, και τα δέντρα, και τα δάση. Σαν τον Πάγκαλο υπάρχουν 200 μες στη Βουλή. 300 δεν είναι. 300, 100 είναι λίγο πολύ. Εντάξει, καινούργιοι που δεν ήταν. Α, μπράβο, που δεν πρόλαβα να βάλουν το χέρι στο μέλι. Γιατί δεν δικάζουν ο ένας τον άλλο, ποιος θα δικάσει. Ο κλέφτης τον κλέφτη δικάζει. Δεν το δικάζει. Θα βγάλεις τις βρωμιές τις δικές μου, εγώ θα βγάλω τις δικές σου. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει. Εγώ τη γνώμη, τη δικιά μου άμα ζητήσεις, 10.000 φορές να φύγει από την Ευρώπη η Ελλάδα. Για μένα. Για μένα. Αλλά ατομικά για μένα. Διότι εγώ από την Ευρώπη τρώω ψωμί και τους βρίζω. Από εδώ δεν τρώω ούτε μια φέτα ψωμί δεν με έδωσε η Ελλάδα. Α, μπράβο. Εγώ λέω γιατί να φύγουμε από την Ευρώπη. Και από τότε που έχω 20 χρόνια που ήρθα από εκεί που ήμουνα. Ηγέτη θέλω. Και συνέχεια πληρώνω. Δεν πήρα ούτε μια δραχμή από το ελληνικό κράτος. Ένα οικόπεδο μου δώσαν και το πληρώνω 370.000. Δεν υπάρχει κανένα. Τελείωσαν οι ηγέτες. Ηγέτες δεν υπάρχει κανένα. Γιατί δεν ήταν στην Ελλάδα, όχι. Δεν μιλάμε τώρα για Καραμαλή και Σαμαρά και Παπανδρέου. Για δείξε μένα από τους 300 αυτούς, ποιος είναι ηγέτης. Δείξε μένα. Ποιος Σαμαράς είναι ηγέτης, του βάζει ηγέτη μου. Είπα εγώ για ηγέτη Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι ο μεγαλύτερος προδότης που πέρασε. Ο Σαμαράς πούλησε την παράταξή του. Τους κυνήγησε, τους δεν υπάρχει ηγέτης. Και τον πήρε και τον καλό. Δεν είπα ότι είναι ηγέτης. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εγώ μόνο τον Τούρκο παραδέχομαι. Τον Τούρκο παραδέχομαι εγώ μόνο. Εκείνος είναι τώρα καλύτερος ηγέτης. Ερντογάν. Ο Πόντιος που λένε. Με θεραπεία. Είναι βέβαια χειράτης από την Ελλάδα. Σύντοξε. Νούλο Δουτού φύγεται. Μπορεί να πεινάνε 15 εκατομμύρια λαός και να ζουν στα πληθώ μέσα στα βάθη της Ασίας. Ουγκάντα, Ελλάδα, Ουγκάντα. Εδώ αυτοί που ζουν, ζουνε. Εδώ εμείς κάνουμε. Προβάλλουμε τη βιτρίνα.
Πίσω από τη βιτρίνα δεν πάνε να δουν τι γίνεται. Πίσω από τη βιτρίνα. Σε όλα κράτη. Α, μπράβο. Μην βγαίνουν μόνο τη βιτρίνα. Δείξε και πίσω από τη βιτρίνα τι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κράτη να μην υπάρχει. Μεγαλύτερη εγκληματικότητα δεν υπάρχει σε άλλο κράτος εκτός από την Ελλάδα. Φοβάσαι να κοιμηθείς στο σπίτι σου. Την καραπίνα δίπλα στο προσκέφαλο μου το έχω. Πώς θα γίνει. Κάποτε με το σύρμα είχα δεμένο την πόρτα και τώρα ασφαλείες πόρτες και κλειδαριές και διάολια και τριμώ. Γιατί, για ποιος. Η Γιοργιαλή, λέει, η μπράβο. Καταθέσεις είχαν στην Ελβετία. Εκτός που είχαν καταθέσεις στην Ελβετία, είχαν και σχολή που... Όσο και ασφαλείας θα ήταν οι κλειδαριές, τις ανοίγανε. Είχαν και υπερέτερες από μέσα που ήταν στα σπίτια. Καθόμαστε και λέμε τώρα έχουμε κράτος εμείς. Ένα κράτος το οποίο ζει με δανεικά δεν είναι κράτος. Δώστε. Αυτά πρέπει να τα δώσουμε. Μόνο η Ελλάδα δεν είναι όλοι. Ελλάδα πρέπει επί 7 ετίας ο Παπαδόπουλος έφυγε χωρίς να χρωστάμε μια δραχμή. Όχι, δεν χρωστάμε. Άιντε, σταμάτα από εκεί. Άιντε, σταμάτα από εκεί. Ούτε μια δραχμή. Ναι, εγώ τι λέω, ναι. Εγώ τι λέω. Χάρισε τόσα εκατομμύρια στους αγρότες. Τόσα δάνεια, τόσα δάνεια, τόσα φώτα έκανε. Ήταν καλό. Πολύ καλό ήταν. Γιατί άμα χρωστούσε 20.000 και 30 όπως ο καθένας που θα πάνε μέσα. Εγώ δεν χρωστούσα. Εγώ δεν ήμουν εδώ πρώτα πρώτα. Τα δικά μου λεφτά που έπαιρνα από πού ήταν. Αυτοί που χρωστούσαν. Εσύ δεν. Αυτοί που χρωστούσαν, ρε αγόρι μου. Οι ψηφικάδες και οι απατεώνες. Εκείνοι πέραν δάνατος. Λίγοι χαρίστηκαν από εδώ μέσα, από το χωριό σου. Από το χωριό σου, λίγοι χαρίστηκαν. Δεν ξέρω, εσύ τους ξέρεις καλύτερα. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Ποιος χάρισε. Χάρισε 10 και 15 χιλιάδες. Δεν χώρισε κανένα. Δεν χώρισε κανένα. Τώρα που χρωστάμε ένα τρεις είναι πιο καλά. Αυτοί που είχαν μακρύ μανίκι, αυτούς χάρισε. Τώρα που χρωστάμε ένα τρεις είναι πιο καλά. Δεν είναι καλά. Ποιος λέει ότι είναι καλά. Είδες, από τη σύνταξη σου κόβει. Από το ΕΚΑΣ κόβει. Από το επίδομα του παιδιού κόβει. Από το επίδομα το φοιτητικό το κόβει. Τι έμεινε άλλο. Θα βάλει τώρα κατά κεφαλήν φόρο. Αυτοί όλοι μέσα φόρο. Στη Βουλή που είναι, γιατί δεν κόβουν λίγο από τα δικά τους. Να πούνε ένα μήνα δεν θα πάρουμε εμείς. Θα βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε και δεν θα πάρουμε μισθό. Αυτοί γιατί παίρνουν και 12% τους έκοψε και σε κάθε συνεδρία και κάθε συμβούλιο παίρνει 170 ευρώ. Για το συνταξιούχο. Αυτά ήταν, είναι και θα είναι. Αυτοί τους έκοψε 500 και παίρνουν 1500. Δεν γίνεται. Τα ζωή ήταν αυτά. Τα συμβούλια αυτά ήταν. Γιατί δεν κόβουν από αυτούς. Γιατί δεν κόβουν από εσένα. Και από σένα τον εργάτη που δούλεψες 30 χρόνια για να πάρεις 1000 ευρώ σύνταξη. Και αυτός με 4 χρόνια που θα γίνει βουλευτής θα πάρει σύνταξη. Ναι. Σε πόσα παίρνω. Δύο και κρατήσαμε. Τι πολλά ρε, καθένας από δύο πετσέτες έχει και δεν προλαβαίνουν να σκουπιστούνε. Όχι, αυτά που λέει, αυτά που λέει. Πόσα χρόνια δείχνει εσύ. Και λέει είναι καλά, αυτός παίρνει του κόσμου τα λεφτά. Το νερό στη Βουλή, το νερό που κουβαλάει στη Βουλή, πήρε εφάπαξ. Πήρε εφάπαξ αυτός που κουβαλούσε το νερό στη Βουλή. Πήρε εφάπαξ. Δηλαδή το βρίσκεις λογικό αυτό. Δεν το βρίσκω. Να παίρνει 2.500. Το βρίσκεις, δεν το βρίσκεις. Οι άλλοι τα δώσαν τα λεφτά. Τελείωσε. Τι θα πάω, το φάξω όπλα κοπή. Τι θα πει φάπαξ. Εκεί μέσα 1.200 υπάλληλοι στη Βουλή. Τι κάνουν εκεί μέσα. Εμένα κόβουν 50 ευρώ τώρα. Γιατί να μην το ξεκόψουν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Χιλιάδες παίρνουν. 300 ευρώ και μαλαχίες τώρα, πάπαξ. Τι θα πει η πάπαξ. Τίποτα πάπαξ. 3.500 παίρνει. Το πλήρωσαμε λέει. Από εδώ που παίρνει το φάκελο και το φέρνει σε σένα. Από πού το πλήρωσαν. Και μένα πληρώνα μισθό σαν και αυτούς και να κάνω κρατήσεις και να έπαιρνα κι εγώ. Πλήρωσαμε. Πώς τα μισά θα τους τα άκουγα. 16 μισθούς παίρνουν αυτοί. Ξέρω. Και μέσα στη Βουλή. 16. Μα σε αυτή την κρίση τώρα που περνάμε. Ο κόσμος κόβει από τους συντάξεις και αυτά και αυτοί βγαίνουν και ζητάνε πόσες χιλιάδες ευρώ, λέει κάτι αναδρομικά και αυτά. Τι είναι αυτά, ρε. Από 8 μέχρι 10 εκατομμύρια καθένα. Να τα παίρνουν, άμα δεν τους φτάνουν να σκοτούν να φύγουν, να πάνε να δουλέψουν, να γίνουν εργάτες. Γιατί να γίνει εργάτη. Να πάει να γίνει εργάτη άμα δεν το φτάνει και ζητάει και άλλα λεφτά. Παίρνει 10.000 ευρώ, γιατί να πάει να γίνει. Αυτό δεν είναι πρόκληση στον κόσμο, στο λαό. Άλλο να πεινάει και εκείνο να ζητάει, παίρνει τόσα λεφτά και να ζητάει και άλλα. Μισθό είναι 7.000 του βουλευτή. Δεν γίνεται αυτό. Το δεν γίνεται. Το θέμα είναι πάρει μεγάλη ευθύνη. Έχουν εκτός έδρας. Από τα στιγμή συμβούλια, παρασυμβούλια, συνεδριάσεις και παρασυνεδριάσεις και φτάνει 15.000 ευρώ. Θα μου λες, δεν παίρνουν αμέσως αυτές.
2% δεν έχουν νόμιμη μέσα. 40 χρόνια μέσα στις λάσπες στην κεραμική. Από ό,τι ξέρω υπάρχει. 1.200 ευρώ. Δεν τους φτάνουν αυτά που παίρνουν. Πρέπει να πάρουν τις μίζες. Το 2% και το 5% και το 3%. Αυτό τι κάνει εκεί μέσα. Να τα δώσουν τον κόσμο. Τους χαμηλούς συνταγούς. Ούτε σύνταξη παίρνει 15.000 ευρώ. Να διαλέγουν τι θέλουν να γίνει το επάγγελμά τους. Σύνταξη δεν έχει μέσα από τη Βουλή. Όχι να παίρνω και μετά σύνταξη. Γιατρό ο ένα, δικηγόρο ο άλλο, πολιτικό μηχανικό ο άλλο. Δεν μα φτάνουν. Δεν σε φτάνουν. Πάνω στο γιατρείο σου. Πάνω στο γραφείο σου, άμα δεν σε φτάνουν. Γιατί κάθε Βουλή και την άλλη μέρα πάει και σύνταξη. Ενώ ο βουλευτή τη Υπαίθρου, υποχρεωτικά μια εβδομάδα πρέπει να είναι δικά του. Δεν μπορεί. Μη βγαίνει, άμα δεν το φτάνουν. Αυτοί, βλέπεις, όλοι είναι δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί και γιατροί. Άμα δεν με φτάνουν, παιδιά, φεύγω και πάω στο γιατρείο μου και στο γραφείο μου. Το κύριο, το σωστό αυτό. Αλλά εκεί. Αλλά σου λέω, πού είσαι. Ο Φλαβές το έλεγα κανονικά. Η βουλευτή. Ο δικηγόρος είναι. Θα πάρω ένα καφέ Φλωρίδης. Όλοι τους αυτοί είναι αυτοί πτυχιούχοι είναι. Μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Θα λέμε. Έκοψε.